Στην παραλία της Πλάσης τοποθετήθηκε και φέτος το μηχάνημα C-Track. Πρόκειται για τα ηλεκτροκίνητα καθίσματα που επιτρέπουν την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα. Παρά την καλή πρόθεση όμως της Δημοτικής Αρχής για να μπορούν και τα άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν τα μπάνια τους. Πολλοί δεν το καταφέρουν και αυτό γιατί, όπως εξηγούν οι πρόσβαση στο μηχάνημα, αν δεν έχεις άτομο για βοήθεια, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Τα άτομα με κινητικά προβλήματα, όπως αναφέρουν, δεν μπορούν να απολαύσουν τον μπάνιο του στην Πλάζ. Και αυτό γιατί, παρότι έχει τοποθετηθεί το ειδικό μηχάνημα C-Track, πρόσβαση για αυτούς προς εκεί δεν υπάρχει, καθώς μέχρι ένα σημείο τα πράγματα είναι καλά, καθώς υπάρχει πλακόστρωτο. Ωστόσο, στη συνέχεια θα πρέπει να μετακινηθούν μέσω χωματόδρομου. Για να φτάσουν στο μηχάνημα, μεσολαβεί ένα κομμάτι με άμμο και χώμα, που το αναπηρικό αμαξίδιο είναι αδύνατο να κινηθεί. Πολλοί λουόμενοι παίζουν εκείνοι τον ρόλο του δεύτερου προσώπου και προσφέρουν βοήθεια για να φτάσει όποιος το επιθυμεί στο μηχάνημα C-Track. Κάπου όμως σταματάει στη μέση και τον βοηθάμε τον άνθρωπο. Αλλά ένα που έρχεται το πρωί, τώρα τα πούμε, δεν ξέρω κοριτσάκι. Δηλαδή θέλει βοήθεια κάποιος. Βέβαια, άμα δεν φτάσει τέρμα. Και από εσάς. Άμα δεν φτάσει τέρμα, ναι, μόνος δεν μπορεί. Σταματά δηλαδή το πλακόστρωτο σε ένα σημείο και πρέπει να ακολουθήσει. Ναι, κανένα μέτρο μέσα από το έξω που είναι. Αυτό το οποίο ζητούν είναι να τοποθετηθεί κάποια ράμπα ώστε η πρόσβαση των ατόμων αμαία να είναι εύκολη στην παραλία και να μπορέσουν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους.